Το έργο ήταν μία πρόταση του Γιάννη Χουβαρδά. Εκείνος το είχε βρει και ανάμεσα σε άλλα έργα που συζητούσαμε για την φετινή σεζόν, ήταν αυτό που επικράτησε. Για μένα, με το που το πρωτοδιάβασα, ήταν ένα πολύ διαφορετικό σύγχρονο έργο. Ένα έργο που πραγματικά είχε κάτι να πει επί της ουσίας και ως προς το θέμα του, αλλά και ως προς τον τρόπο γραφής του. Δηλαδή, η δραματουργία του για μένα είχε ενδιαφέρον. Πολλές από τις σκηνές του έργου, ο Χρυσός Δράκος, εξελίσσονται, εκτυλίσσονται στην κουζίνα του ταχυφαγίου ο Χρυσός Δράκος. Παρόλα αυτά, είναι 48 σκηνές, είναι οι 15 στο Χρυσό Δράκο και οι υπόλοιπες στα διαμερίσματα πάνω από το Χρυσό Δράκο. Ο Χρυσός Δράκος, για να καταλάβετε, είναι στο ισόγειο ενός κτηρίου, ας πούμε μεγάλου κτηρίου, πάνω από το οποίο βρίσκονται διαμερίσματα διάφορων ανθρώπων. Ένα νεαρό ζευγάρι, ένας παππούς που μένει μόνος του, δύο φίλες αεροσυνοδοί κτλ. Η δράση είναι σπονδυλωτή και μπλέκονται όλες αυτές οι ιστορίες παρακολουθώντας αποσπασματικά λίγο από τη μία, μετά λίγο από την άλλη, μετά λίγο από την άλλη, έτσι ώστε σιγά σιγά καταλαβαίνουμε μέσω κάποιων συμπτώσεων πώς όλοι οι άνθρωποι τελικώς αυτοί έχουν σχέση μεταξύ τους. Βεβαίως υπάρχει ένας πυρήνας που έχει να κάνει με την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση των Κινέζων σε μια δυτική μεγαλούπολη που δεν κατονομάζεται, θα μπορούσε να είναι η Αθήνα, η Βιέννη, το Βερολίνο. Και το υπόλοιπο έχει να κάνει με τα προβλήματα των δυτικών σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία. Αποξένωση, γυρατιά, χρόνος, έρωτας που περνάει, μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ένα ζευγάρι που μετά από χρόνια δεν καταφέρνει να ζήσει μαζί γιατί η γυναίκα ερωτεύεται κάποιον άλλον. Δηλαδή, είναι προβληματισμοί δικοί μας, σημερινοί. Στην πρώτη σελίδα του έργου, μετά τον τίτλο, Ρόλαντ Σίμελφένιχ, ο Χρυσός Δράκος. Επόμενη σελίδα παρουσιάζει τους ηθοποιούς που θα χρειαστεί ένας άντρας πάνω από 60. Από κάτω σε παρένθεση τους ρόλους που θα παίξει και λέει μία αεροσυνοδός με το ψευδώνυμο Μπάρμπι, ένας Ασιάτης κτλ. Μία γυναίκα άνω των 60, παίζει 19χρονη εγγονή, έναν παντοπόλη, το Μυρμίγκι κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι δοσμένο από τον συγγραφέα. Όλος αυτός η αλλαγή με τον ρόλο βρίσκει την αιτιολογία της και αν θες καταλαβαίνει κάποιος για ποιο λόγο γίνεται. Υπάρχει μια σκηνή στο έργο που ο Νίκος Χατζόπουλος ως αεροσυνοδός με το ψευδώνυμο Μπάρμπι, 28χρονη αεροσυνοδός, αναρωτιέται δυνατά τι θα γινόταν αν ήμουν κάποιος άλλος από αυτόν που είμαι. Ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Τι θα γινόταν αν ήμουν κάποιος άλλος από αυτόν που πρέπει να είμαι. Πάνω σε αυτό, νομίζω, χτίζει ο συγγραφέας και αυτό το παιχνίδι της αλλαγής ρόλων και φίλων και για να μπορέσει ένας δυτικός θεατής να ταυτιστεί με αυτό που γίνεται πάνω στη σκηνή. Έχει πάρα πολύ χιούμορ το έργο και η παράσταση επίσης. Και αυτό είναι επίσης μια άλλη ιδιαιτερότητα, πώς καταφέρνει να μπλέξει το ηλαρό με το τραγικό, με το πάρα πολύ σκοτεινό φινάλε και κάποιες σουρεαλιστικές ποιητικές σκηνές με κάποιες πολύ ωμές σκηνές που σε προσγειώνουν στην πραγματικότητα που βρίσκεται μόλις βγεις έξω από την πόρτα στην Αγία Κωνσταντίνου. Είναι ένα από τα πολύ γοητευτικά πράγματα, το χιούμορ αλλά και όλα τα άλλα αυτού του κειμένου. Ναι.